οποία δέχτηκα ύβρις και προσεκτικούς χαρακτηρισμούς τόσο από τον κύριο Ζουρό, όσο και από μερίδα περιφερειακών συμβούλων που πρόσκυνται στις κυβέρνηση. Και όλα αυτά γιατί μετέφερα την ομή αλήθεια, λέγοντάς τους ότι αυτό που πάνε να κάνουν είναι καταστροφικό για τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον το ίδιο. Τους είπα λοιπόν ότι οι κύριοι που συγκυβερνάνε με εργαλείο τον ίδιο τον Ζουρό είναι διατεθειμένοι να κάνουν τα πάντα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα μεγάλα συμφέροντα στην πίσνα των σκουπιδιών. Παρεμβαίνουν στο έργο της δικαιοσύνης, παροτρύνοντάς την να λειτουργήσει με γνώμονα την κοινή λογική και το δημόσιο συμφέρον, όπως είπε ο κύριος Χατζηγάκης, προκειμένου να αποφευθούν χρονοβόρες δικαστικές διαμάχες για το θέμα των απορριμμάτων. Παράδειγμα, επιστρατεύουν τα μάτια. Εκεί είμαστε. Όλοι φάγαμε και πολύ τις ψηλές μας. Έτσι δεν είναι, κυρία μου? Λοιπόν, διαστρεβόλοντας αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, παρακάμπτουν τις ειδικές εκθέσεις ελέγχου των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Χρησιμοποιούν όλα τα μέσα προκειμένου να υλοποιήσουν αυτόν τον αναχρονιστικό περιφερειακό σχεδιασμό. Ένα σχεδιασμό που συνοδεύεται αυτό το καταστροφικό για την τσέπη του Δημότη, αλλά και για το περιβάλλον το ίδιο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων. Είναι γεγονός, φίλες και φίλοι, ότι τους ενδιαφέρει περισσότερο ο Άκτορας, η Μέτκα, η Τέρνα, η Ενεργειακή και όλα τα κοινοπρακτικά σχήματα που διεκδικούν μερίδιο από το γεγονός ότι η περιοχή εδώ της Φυλής κοντεύει να μετατραπεί σε εργοστάσιο εξασθενούς χρονίων. Είναι λεπτομέρεια για τους επιτρέπτες της διαπλοκής. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έχουν βάλει μπρος τις μηχανές και πάνε με διαδικασίες fast track να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Τρόικας και της κυρίας Μέρκελ. Έρχομαι τώρα στη Φυλή. Καταρχήν θέλω να χαιρετήσω την Επιτροπή Αγώνα Φυλής και Αρατέας και Γραμματικού για τους αγώνες τους και τις κινητοποίησεις τους. Και να πω ότι μόνο μέσα από αγώνες θα μετρέψουν τα σχέδια των τοποκλήτων. Το απέδειξαν οι δημότες της Κερατέας, που με τον αγώνα τους έβαλαν φρένο στις επιδιώξεις του κεφαλαίου και του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος που χρόνια τώρα κυβέρνησε και κατέστρεψε τον εδώ. Εμείς λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΟΜΟΥ, λέμε ότι απαιτείται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το οριστικό κλείσιμο του ΧΙΤΑ Φυλής. Πρέπει να γίνει αυτό με μείωση του όγκου απορριμμάτων που θα πηγαίνει διαταφή για όσο διάστημα λειτουργεί η εγκατάσταση. Παράλληλα, λέμε να ενταχθεί ευρύτερη περιοχή σε άμεσο πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Αυτή είναι η πολιτική μας. Την έχουμε διατυπώσει σε όλους τους χρόνους επανειλημμένως. Κλείνω λέγοντας, οι ύβρις και οι προσβλητικοί χαρακτηρισμοί του κυρίου Ζουρού είναι για μένα με παράσημα.